Ένα κιλάρι. Πότε είναι αυτό. Είναι καμιά 15 ευρώ. Πολλέ τιμέ τώρα. Εγώ καταρρέκτη δεν κάνω. Να κάνω καταρρέκτη του αυτού του μεσόγειου. Πάω με εξετάζω, ναι. Μου λένε. Δεν έχει καταρρέκτη. Δεν έχει συντύψει ακόμα. Έτσι. Ε, πώ σε αυτό να συντύψει. Σαν το φρούτο οριμάζει λοιπόν και ο καταρρέκτη. Ναι. Είναι ο καταρρέκτη. Ελάτε να δείτε. Στο εσωτερικό μέρος του ματιού έχουμε ένα φακό. Ναι, ναι, ναι. Ένα γυαλί. Όπως είναι. Γι' αυτό το έφερα, γιατί είναι στην πράξη. Αυτός ο ενδοφακός λοιπόν έρχεται με τα χρόνια και θολώνει. Ναι. Τα πρώτα δείγματα ποια είναι. Βλέπω σαν άσπρες μύγες ξαφνικά στα καρακαθούμενα. Ναι. Σωστά. Ναι. Ή βλέπω ακόμα πιο προχωρημένα μια κουρτίνα διάφανη. Αυτά πρέπει να σα πονηρεύουν οι καταράκτες. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει άνθρωπο στον πλανήτη που δεν μην κάνει καταράκτη. Άντρα ή γυναίκα. Και όσοι δεν κάνουν, δεν κάνουν αποκλείσμα είτε γιατί θεωρούν ότι θα το ξεπεράσουν. Ο καταράκτης σήμερα, και επαναλαμβάνω, δεν είμαι οφθαλμίατρος, είμαι οπτομέτρης οπτικός. 6 χρόνια έχω κάνει σπουδή στην Ιταλία και πάνω στην οπτομετρία. Αλλά ο καταράκτης σήμερα δεν να ξέρετε ότι είναι μια επέμβαση που πάει το πρωί ο κύριος ή η κυρία και φεύγει το μεσημέρι. Μιλάμε για μια τομή που στην χειρότερη περίπτωση. Καλώς ήρθατε. Στην χειρότερη περίπτωση θα είναι 2 κιλοστά. Το πρωί γίνεται η τομή με λέιζερ, το απόγευμα δεν υπάρχει καν. Και εφαρμόζεται λοιπόν η μέθοδος της φακοθρεψίας. Τι είναι αυτό, ουσιαστικά ο οφθαλμίατρος ξέρει δύο σταγόνες στο μάτι, το αναισθητοποιεί, κάνει μια τομή 2 κιλοστά και σπάζει το φακό σαν κελάκι. Ακριβώς έτσι. Μπορείτε να πείτε με έναν τρόπο ανταρρόφησης το απορροφά και περνάει ένα μόσημα τεχνητό που είναι πλήρως αποδεκτό από όρους και έτσι λοιπόν αποκαθίζεται η όραση σε ένα μεγάλο ποσοστό και μετά από αυτό είναι σχεδόν απίθανο να ξανακάνει καταράκτη. Το μόσημα που είναι τεχνητό και το δεν ιστορικό. Πάμε από εκεί και πέρα. Γλάφκομα, μεγάλο κομμάτι. Μεγάλο κομμάτι το γλάφκομα. Πάμε πριν πάνω στο γράφο, έχω στον άνθρωπο να δει δύο απορίες.